Πάμε στην συνέχεια της σημερινής εκπομπής, εδώ με τον κύριο Χρήστο Παπαθεοδόρου, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ρωτήθηκαν όλα, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και με κάποια σημαντικά έργα. Έχουμε μία εξέλιξη, κύριε πρόεδρε. Καταρχάς, το θέμα του οδικού άξονα, του δράμας Αμφίπολης με τη νέα χάραξη. Πρέπει να το λέμε έτσι κιόλας, γιατί ο πολλής κόσμος νομίζει ότι είναι υπάρχουσα χάραξη. Φαίνεται ότι το κομμάτι που αφορά την περιφερειακή ενότητα δράμας, άρα και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το δράμα γέφυρα Μπάφρας, για να το πούμε έτσι, το δράμα Μαυρολεύχη, περνάει στα όρια της, περνάει στην αρμοδιότητα της περιφέρειας από την Εγνατία. Η Περιφερειακή Αρχή και ένα πολύ μεγάλο μέρος των τοπικών φορέων λέει ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Θα ήθελα την προσωπική σας άποψη, γιατί είναι ένα σημαντικό γεγονός. Βεβαίως. Να πούμε καταρχάς ότι ο νέος κάθετος άξονας που θα συνδέει τη Δράμα και την Αμφίπολη, λόγω και του υψηλού του κόστους, ανήκει στα έργα εθνικού ενδιαφέροντος, τα οποία διαχειρίζεται εκ των πραγμάτων η Εγνατία ΑΕ. Η Εγνατία ΑΕ δυστυχώς είναι υποστελεχωμένη, έχει και πολλά, να το πω έτσι, στο κεφάλι της. Και μετά από προσπάθειες του Περιφερειάρχη, οι οποίες είχαν υποβληθεί σε ανύποπτο χρόνο, έχει δηλαδή καιρό που υποβλήθη το σχετικό αίτημα από τον Περιφερειάρχη, ζητήθηκε να φύγει από την αρμοδιότητα της Εγνατίας το κομμάτι που ανήκει στα όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλαδή από Δράμα έως Μαυρολεύκη, να περιέλθει στη δική μας αρμοδιότητα της περιφέρειας, έτσι ώστε και η μελετητική του ορίμανση, αλλά και η δημοπράτηση της κατασκευής του, να εναπόκεινται πλέον στο δικό μας χέρι, να το πω έτσι. Πράγματι λοιπόν, δημοσιεύθηκε πρόσφατα το ΦΕΚ, βάσει του οποίου ανακλήθηκε η απόφαση με την οποία είχε περιέλθει η αρμοδιότητα στην Εγνατία και μεταβιβάζεται πλέον η αρμοδιότητα από την Εγνατία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από όσο κατάλαβα, ο βασικός λόγος που έγινε αυτός είναι ότι η Εγνατία είναι μια ΑΕ η οποία είναι σε κατάσταση, θα την χαρακτηρίζαμε έτσι, πολυτουργίας. Και επίσης δεν είχε κάνει τίποτα ουσιαστικά τα 8 χρόνια που είχε αυτό το κομμάτι στη δικιά της αρμοδιότητα. Είναι υποστελεχωμένη, έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα όπως σας είπα. Από την άλλη, η δική μας περιφέρεια έχει και τα χρήματα που πρέπει να διαθέσει και τις υπηρεσίες τις κατάλληλες για να εκπονήσει τόσο το κομμάτι που απαιτείται προκειμένου να οριμάσει μελετητικά ο δρόμος από τη Δράμα μέχρι την Μαυρολεύκη. Ήδη ο Περιφερειάρχης έχει ανακοινώσει σε προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα δείτε ότι σε πολύ σύντομο θα γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις αναφορικά με τα χρήματα που θα διαθέσει πάνω από μισό εκατομμύριο η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη από τη Δράμα έως τη Μαυρολεύκη και στη συνέχεια, αφού έχουμε την πλήρη μελετητική οριμότητα, θα είναι σε θέση η περιφέρεια να δημοπρατήσει και το κομμάτι της συγκεκριμένης κατασκευής. Το υπόλοιπο βεβαίως κομμάτι θα δημοπρατηθεί σύμφωνα με όσα ξέρουμε από το ίδιο το Υπουργείο. Άρα, λοιπόν, δεν υπήρχε καμία, έχετε κάποια πληροφόρηση για το μελετητικό κομμάτι αυτού του δρόμου, Δράμας Μαυρολεύκης, υπήρχε, ας πούμε? Δεν υπάρχει μελετητική οριμότητα. Δεν υπάρχει μελετητική οριμότητα. Υπάρχει μελέτη η οποία έχει γίνει σε προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γνωρίζετε ότι αν παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ώρα που εκπονείται μια μελέτη, η μελέτη αυτή πρέπει και να επικαιροποιείται και να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και στον σύγχρονο καιρό που γίνεται. Οπότε αυτό το οποίο εκκρεμεί τώρα είναι να διατεθούν κάποια χρήματα προκειμένου η μελέτη αυτή να αποκτήσει 100% οριμότητα. Να επικαιροποιηθεί και επικαιροποιηθεί σε μεγάλο και να ολοκληρωθεί, γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη. Οπότε αυτό είναι που μένει. Θεωρώ ότι είναι πράγματι κι εγώ μια πολύ σωστή και ουσιαστική εξέλιξη αυτή, διότι εμείς πλέον, έχοντας την αρμοδιότητα του δράμα Μαυρολεύκη, θα τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα μέσω των υπηρεσιών μας το συγκεκριμένο κομμάτι. Άρα κερδίζουμε χρόνο, επιταχύνεται η διαδικασία εκπόνησης τόσο της μελέτης όσο και μεθαύριο του κομματιού της δημοπράτησης της κατασκευής του έργου. Ας ευχηθούμε να μην ταλαιπωρηθεί άλλο αυτό το έργο, γιατί ξέρετε ότι
θα τεθεί υπόψη μας και όταν θα έρθει η ώρα της κατασκευής και το κομμάτι των ενδεχόμενων ενστάσεων. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε πολλές ενστάσεις, ας ελπίσουμε η γραφειοκρατία η οποία απαιτείται προκειμένου να λάβει σάρκα και οστά το συγκεκριμένο έργο να μην μας ταλαιπωρήσει περισσότερο και έτσι να πούμε ότι επί των ημερών μας ξεμπλόκαρε επιτέλους αυτό το θέμα και έχει γίνει ένα ουσιαστικό βήμα για την άρση της απομόνωσης στην οποία κατά γενική ομολογία βρίσκεται η Δράμα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό βέβαια να πούμε ότι αφορά τη νέα χάραξη. Για τον υφιστάμενο δρόμο, για να πούμε και αυτό γιατί οι πολίτες πρέπει να το ξέρουν. Υπάρχει περίπτωση καταρχάς για την νέα χάραξη, γιατί πρέπει να τα χωρίσουμε, Πρόεδρε, γιατί... Ναι. Μπερδεύεται και ο κόσμος. Ναι. Δεν μιλάμε για τον δρόμο που κινούνται τώρα τα αυτοκίνητα. Όχι. Μιλάμε για έναν δρόμο που θα χαραχθεί αλλιώς. Ούτε δίπλα ούτε παραδίπλα. Θα είναι μια άλλη χάραξη. Μια άλλη χάραξη με διπλή λωρίδα ανακατεύθυνση, με διάδρομο. Ουσιαστικά θα δένει και με τον περιφερειακό σε κάποιο σημείο της Δράμας. Προφανώς. Λογικά. Νότο λέμε βεβαίως. Τώρα. Υπάρχει κάποια σκέψη να δημοπρατηθεί ένα κομμάτι στα όρια του νομού Σερών. Αν έχετε κάποια πληροφόρηση, όπου υπάρχει μελετητική ωριμότητα ή πρέπει να τελειώσει αυτό το κομμάτι για να δημοπρατηθεί συνολικά το έργο. Γνωρίζω ότι το Υπουργείο το ίδιο τρέχει τη διαδικασία δημοπράτησης από την Αμφίπολη προς τα μέρη μας, να το πω έτσι, γιατί έτσι θα ξεκινήσει. Διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει δημοπρατηθεί, τουλάχιστον με βάση την ενημέρωση που έχουμε. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς να επέμβουμε σε αυτό. Το μόνο που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι να ασκούνται πιέσεις. Και πιστέψτε με ότι ασκούνται. Και σημαντικό πρέπει να πούμε είναι το γεγονός ότι αν ξεκινήσει ένα έργο, το γνωρίζετε πολύ καλά, κάποια ώρα θα τελειώσει. Δηλαδή, αν δημοπρατηθεί ένας δρόμος, κάποια ώρα θα τελειώσει. Ναι, το ζήτημα ποιο είναι. Το ζήτημα είναι ότι μέχρι να φτάσουμε στο σημείο του να δούμε μπουλντόζα στο κομμάτι αυτό, στην άσφαλτο, μεσολαβεί μία σειρά δικαστικών πολλές φορές διαδικασιών και γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ξέρετε ότι σε αυτούς τους μεγάλους διαγωνισμούς ενδιαφέρονται πολλοί άνθρωποι, πολλοί εργολάβοι, πολλές εταιρείες. Μπορεί να γίνουν ενστάσεις, μπορεί μία ένσταση να καθυστερήσει την πρόοδο του έργου, μέχρι δηλαδή να βγει ανάδοχος κτλ. Κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί με κανένα τρόπο να ελέγξει. Γιατί και ο 44-12, ο νόμος με βάση τον οποίο εκπονούνται τα δημόσια έργα, αλλά και το εν γέννη θεσμικό πλαίσιο είναι δεδαλώδες, παρουσιάζει καθυστερήσεις, έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες και μπορούν να τεθούν εμπόδια ανά πάσα στιγμή. Και δυστυχώς αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας είναι κάτι το οποίο η δημόσια διοίκηση θα αντιμετωπίζει μέχρι την ώρα εκείνη που θα αλλάξει και θα βελτιωθεί ο 44-12. Περιμένουμε να γίνει. Και η αυτοδιοίκηση φυσικά δεν μπορεί να νομοθετήσει, άρα δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, άρα υπάρχει γραφειοκρατία και αυτό φοβούνται όλοι. Έτσι. Την γραφειοκρατία που φαίνεται ακόμη και σε πολύ μικρού βεληνικού έργα. Πέστε καταρχάς τι θα γίνει με τον υπάρχοντα οδικό άξονα. Είπατε κάτι, θα λέγατε, κύριε Πρόεδρε. Να πούμε ότι έχει ανακοινωθεί ότι έχει βγει ουσιαστικά ένα δάνειο, μια οικονομική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Υπουργείο Υποδομών και στη συνέχεια το Υπουργείο έχει μοιράσει τα χρήματα αυτά αναπεριφέρεια προκειμένου να γίνουν έργα οδικής ασφάλειας, δηλαδή αναβάθμιση του υπάρχοντος οδικού δικτύου που θα περιλαμβάνει διαγράμμιση, θα περιλαμβάνει οδοφωτισμό, θα περιλαμβάνει διαπλάτηση και αποκατάσταση των φθορών που υπάρχουν στην υπάρχουσα άσφαλτο. Είναι κάτι όμως το οποίο μπορεί να κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ξέρω ότι γίνονται ήδη συνεννοήσεις προκειμένου να επιταχυνθεί και από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών πλέον το κομμάτι εκείνο το οποίο θα αφορά στη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου. Μάλιστα, για να δούμε τι θα δούμε. Σε μια περίοδο που φυσικά που οι οδικοί άξονες είναι ένα δείγμα και άρχισης απομόνωσης και άρχισης ενδοπεριφερειακής ανισότητας, είστε πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, του ανώτερου θεσμικού οργάνου της περιφερίας. Έχουμε μια θετική εξέλιξη επίσης σε ένα θέμα που αφορά τον Εύρο. Κύριε Πρόεδρε, σίγουρα ενημερωθήκατε, το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν επεκτείνεται, δεν μεγαλώνει, είναι μια αναδίπλωση κυριολεκτικά στο παραένα.
στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Είναι μια πρωτοβουλία, από όσο γνωρίζω, του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος ουσιαστικά έβαλε φρένο στα σχέδια του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και μάλλον το έκανε αφουγκραζόμενος την βούληση της τοπικής κοινωνίας ολόκληρης, αλλά και τη βούληση των θεσμικών φορέων του Εύρου, που όλοι τους, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Περιφερειάρχη και του Περιφερειακού Συμβουλίου, ήμασταν αντίθετοι στην επέκταση της συγκεκριμένης δομής, η οποία υπήρχε κίνδυνος να γίνει υπό τον όρο, με τη χρησιμοποίηση του όρου αναβάθμιση. Ξέρετε, η αναβάθμιση είναι μια ύπουλη λέξη. Μπορεί αόριστη, να μην σημαίνει, αόριστη. Βέβαια, μπορεί να μην σημαίνει μόνο αποκατάσταση των κτηρίων. Το μεγάλωμα είναι αναβάθμιση. Ή των δομών ή των υπηρεσιών που παρέχονται, αλλά μπορεί να σημαίνει και επέκταση και αύξηση του αριθμού των κλινών και αύξηση του αριθμού των μεταναστών που μπορούν να φιλοξενηθούν. Γνωρίζετε, με φιλοξενήσατε και στην εκπομπή σας αμέσως μετά την οικία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι έγινε συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εγώ ίδιος είχα φέρει στο σώμα προς ψήφιση ένα ψήφισμα αναφορικά με την εναντίωση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε ενδεχόμενη επέκταση του ΚΙΤ φυλακίου. Έγινε μια θυελώδη συνεδρίαση, όπου εκεί εκφράστηκε... Όπου μαλώνατε συμφωνώντας. Άλλο περίεργο αυτό. Ναι, άλλο περίεργο αυτό. Ξέρετε, το έχω ξαναπεί, θα το πω άλλη μία. Νομίζω ότι θα τελειώσει η θητεία μου και θα λέω μόνο αυτό το πράγμα. Ότι πολλές φορές αναλώνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο στο να διαφωνεί για να διαφωνεί. Στο συγκεκριμένο θέμα υπήρχε ομοφωνία κατ' ουσίαν. Δηλαδή, όλοι λέγαμε ότι δεν θέλουμε την επέκταση της δομής. Όχι, πώς θα το διατυπώσεις. Όχι, να ακουστεί η άποψη. Από διαφορετικές αφετηρίες φυσικά. Η αριστερά έχει άλλη αφετηρία. Ναι, από διαφορετικές αφετηρίες όλοι καταλήγαμε στο ίδιο. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα εναντίωσης. Το ψήφισμα αυτό μοιράστηκε σε όλους τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε. Πιθανολογώ ότι έχει παίξει μεγαλύτερο ρόλο η παρέμβαση τηλεφωνική με τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη, των βουλευτών, των δημάρχων που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα. Και παρόλα αυτά και εμείς βέβαια, ως το ανώτατο πολιτικό όργανο της περιφέρειας, θεωρώ πως σταθήκαμε στο ύψος της περίστασης, αφουγκραστήκαμε το τι μας έλεγαν οι κάτοικοι της Ορεστιάδας και του Εύρου ολόκληρου και κάναμε αυτό που έπρεπε. Χαίρομαι πάντως, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, που η κυβέρνηση διαστόματος του Πρωθυπουργού αντιλήφθηκε το τι έπρεπε να γίνει στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ξέρετε ότι δυστυχώς στο παρελθόν έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών κυβερνητικών αποφάσεων, οι οποίες ελήφθησαν ερήμην των τοπικών κοινωνιών και αγνοώντας το τι ήθελε κάθε φορά η κοινωνία. Έχετε και την ιδιότητα φυσικά του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα με μεγάλη πορεία μέσα στη Νέα Δημοκρατία, παρά το ότι είστε νέος άνθρωπος. Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι το να βγαίνει ο Υπουργός πέντε μέρες πριν και να λέει ότι είναι η λυμένη απόφαση της κυβέρνησης να γίνει επέκταση και μετά από πέντε μέρες να λέει η κυβέρνηση δεν ισχύει κάτι τέτοιο, έχω την αίσθηση ότι δεν δείχνει, και θα το χαρακτήριζε έτσι, μια κυβέρνηση που λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι μάλλον λειτουργεί ανάλογα με την κοινή γνώμη. Κύριε Φλακτά, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό είναι η μία ανάγνωση. Υπάρχει και μία άλλη ανάγνωση που λέει ότι η πολιτική είναι μία δυναμική διαδικασία. Είναι μία διαδικασία η οποία εξελίσσεται καθημερινά. Άρα, μία κυβέρνηση αδειάστηκε σωστή, ο υπουργός, τι πρέπει να κάνει. Όπως και να το δούμε, αδειάστηκε ο υπουργός. Τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να διαφυλαχθεί η σταθερότητα σε μία άποψη, σε μια δημόσια τοποθέτηση, ή πρέπει ουσιαστικά να γίνει αυτό που είναι πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά, αν θέλετε, ορθό. Νομίζω ότι το πολιτικά ορθό επιτρέπει και επιβάλλει ενίοτε την αναδίπλωση. Το πολιτικά ορθό καμιά φορά και το συμφέρον του τόπου δικαιολογεί ακόμη και ένα εντός εισαγωγικών άδειασμα του οποιοδήποτε στελέχους, είτε είναι υπουργός είτε είναι οποιοδήποτε. Αλλά κυρίως αυτό που εγώ θα ήθελα να κρατήσω από αυτή τη διαδικασία είναι ότι έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος μπήκε μπροστά και την κρίσιμη ώρα έπραξε αυτό το οποίο
ζητούσε η τοπική κοινωνία και έπραξε αυτό το οποίο επέβαλε το συμφέρον του τόπου. Γιατί το συμφέρον του τόπου στον Εύρο, δοθήσει στις γεωγραφικές του θέσεις και των λοιπόν ιδιαιτεροτήτων που συντρέχουν στην περιοχή, επέβαλε το να μην επεκταθεί το κιτ φυλακή. Για πέστε μου τώρα, τι γίνεται επίσης, ένα θέμα που σίγουρα σας ρωτάνε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται με το φυσικό αέριο? Ναι, το φυσικό αέριο πραγματικά νομίζω πως πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο υποδομής το οποίο θα δει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζετε ότι έχει εξαγγελθεί ήδη δημοπράτηση των δύο υποέργων που αφαιρούν σε Δράμα Ξάνθη και Ροδόπη Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή Αλεξανδρούπολη, ενώ ταυτόχρονα επεξεργάζεται η ΔΕΔΑ σε συνεργασία με την περιφέρεια το πώς θα μεταφερθεί το φυσικό αέριο σε Καβάλα και Ορεστιάδα, όπου υπάρχουν ιδιαιτερότητες πιο πολύ γεωγραφικής φύσης. Στο πρόσφατο παρελθόν έγινε μία συνάντηση, νομίζω, αν δεν απατώμε, δεν έχει ούτε μήνα, μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΔΑ και του Περιφερειάρχη, όπου τέθηκε αναλυτικά το ζήτημα του πώς προχωράει το συγκεκριμένο έργο. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει κατ' ουσίαν και άμεσα θα το δούμε στα σπίτια μας. Και θα μπορεί ο πολίτης να γίνεται ουσιαστικά να μπαίνει στο δίκτυο του φυσικού αερίου χωρίς να χρειάζεται να ολοκληρωθεί το έργο στην Κατερίνη ή στην Ορεστιάδα. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Είναι το πιο σπουδαίο. Κάθε κομμάτι το οποίο θα ολοκληρώνεται και θα αφορά θα μια συγκεκριμένη... Μπράβο. Κάθε κομμάτι το οποίο θα ολοκληρώνεται και το οποίο θα περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, άμεσα θα τίθεται προς χρήση από τους καταναλωτές. Και ήδη θα ξεκινήσει σύντομα και η διαδικασία εγγραφής των ενδιαφερόμενων καταναλωτών από την ιδιωτική εταιρεία, ναι, που ουσιαστικά θα έχει. Στη σύνδεση του φυσικού αερίου, προκειμένου έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιταχυνθεί. Είναι ένα έργο το οποίο θα το βλέπουμε εντός του 2021. Κόλλησε και ένα αυτό, έργο αλλά πολύ για άλλους λόγους. Κόλλησε και αυτό, αλλά για άλλους λόγους. Αλλά ξέρετε. Δεν φταίει η αντιπολίτευση, δεν φταίει ούτε ο κύριος Μέτιος, δεν φταίει ούτε ο πρόεδρος για αυτό. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που άλλαξε η διοίκηση της ΔΕΔΑ, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στον νυν πρόεδρο της ΔΕΔΑ και στον περιφερειάρχη. Η περιφέρεια διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς συμμετέχει στη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν όλα εξελιχθούν κατά το πλαίσιο που έχει καθοριστεί, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα οικιακά νοικοκυριά, δηλαδή της Δράμας, θα δουν πολύ γρήγορα το φυσικό αέριο. Τι έχει ο προγραμματισμός από εδώ και πέρα, κύριε Παπαθεοδόρου? Κοιτάξτε, ο προγραμματισμός περιλαμβάνει και μεγάλα έργα και μικρότερα έργα, τα οποία προσπαθούμε να προχωράμε. Αρκεί να μην βαλτώσουν στη γραφειοκρατία. Ανεξάρτητα, ναι, αυτό θα σας έλεγα, ανεξάρτητα από τα εμπόδια που η γραφειοκρατία θέτει. Θέλω να σας πω ότι σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για να μιλήσω και με την ιδιότητα του Περιφερειακού Συμβούλου Δράμας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώνουμε καθημερινά ότι ο Περιφερειάρχης έχει βίκο αότα όσον αφορά στα αιτήματά μας. Και εμείς υποβάλλουμε αιτήματα μικρά, τα οποία πολλές φορές δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τα οποία την χάνουν της αποδοχής του κυρίου Μέτιο, ο οποίος και θέλει να τα προχωράει. Έτσι έχουμε μία σειρά χρηματοδοτήσεων σε έργα υποδομής, έχουμε μία σειρά χρηματοδοτήσεων σε άλλου είδους ενισχύσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κτλ. Έχουμε την διαρκή υποστήριξή μας προς τις προτάσεις των Δήμων και των πέντε Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι υποβάλλουν έργα είτε ενεργειακής αναβάθμισης, είτε διαμόρφωσης αύλιων χώρων, είτε. Μικρά και μεγάλα, όπως λέτε. Με το Δράμα Καβάλα, τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε? Το Δράμα Καβάλα, όπως γνωρίζετε. Το οποίο είχε μια μελετητική ωριμότητα από αυτό. Έχει μελετητική ωριμότητα 100%. Στο κομμάτι Καβάλα Δράμα, να το πούμε, Καβάλα Κρινίδες. Εντάξει, ναι, από τον. Ουσιαστικά από τον Αμυγδαλαιώνα μέχρι τις Κρινίδες ξεκινάει, θα δημοπρατηθεί τώρα στο άμεσο μέλλον το πρώτο αυτό κομμάτι. Στη συνέχεια θα έρθει το κομμάτι από τις Κρινίδες μέχρι τον Άγιο Αθανάσιο, που έχει και αυτό μελετητική ωριμότητα 100%. Μετά θα μένει το Άγιος Αθανάσιος Δράμα, το οποίο θα πρέπει να προκύψει μέσα από τις εκπτώσεις του συγκεκριμένου έργου. Θυμίζω ότι. Και κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, θυμίζω ότι έχουν ήδη δεσμευθεί τα 66 εκατομμύρια που απαιτούνται για να γίνει ο δρόμος αυτός. Απλά ο κορονοϊός
όλα μας τα καθυστέρησε, όλα μας τα ανέτρεψε. Σας είπα ότι αποτέλεσε προμετωπίδα της διοίκησής μας η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και εκ των πραγμάτων πήγαν πίσω όλα τα υπόλοιπα, αλλά βλέπετε ότι δεν πήγαν τελικά Συμβούλιο πολύ πίσω. Συμβούλιο πότε έχετε? Καθώς, να πω μόνο αυτό, αλλά βλέπετε ότι δεν πήγαν πολύ πίσω, καθώς βλέπετε ότι και στη Δράμα, όχι στη Μαρμαριά, όχι στον Ξηροπόταμο, όχι και αλλού, προχωράνε έργα υποδομής. Πότε έχετε συμβούλιο? Συμβούλιο θα έχουμε περίπου λίγο μετά τις 15 του μηνός, πάλι με τηλεδιάσκεψη, καθώς ο κορονοϊός δεν μας επιτρέπει κάτι εσείς άλλο. Δεν, εκεί δεν έχετε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχετε και εμπόδια. Πρέπει να πω, μαλώνετε και με τηλεδιάσκεψη. Ναι, ακόμη και με email. Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να μαλώσουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Να είστε καλά. Το θέμα είναι να εξετάζει ο κόσμος και να μαθαίνουν οι πολίτες για ποιους λόγους μαλώνουμε και τι σε τελική ανάλυση μένει, γιατί αυτό το οποίο μένει είναι η παραγωγή έργου. Ευτυχώς η διοίκηση δεν αναλώνεται στα αυτά που αναλώνεται η αντιπολίτευση και προχωράει το έργο αυτό. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου για αυτή την ωραία και ζωντανή συζήτηση που είχαμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Χρήστο Παπαθεοδόρου. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.